Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι συνέβη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπήρχε ένταση, υπήρχε πληροφορίες ότι υπήρχε τσακωμός μεταξύ υπουργών στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο ήταν και ο Πρωθυπουργός παρόν. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, για πες μας, βγαίνει μια διάψευση εντός εισαγωγικών από τον κύριο οικονόμου ότι δεν υπήρξε ένταση αλλά συζήτηση. Ναι, να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν καθώς χτες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιγάρας, παρουσίασε επί της ουσίας την αύξηση στην προστασία των μαρτύρων σε υποθέσεις διαφθοράς και όχι μόνο. Αυτό ήταν κάτι που έδειχνε επί της ουσίας Νοβάρτης. Ήταν λοιπόν κάτι το οποίο ενόχλησε έντονα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επί της ουσίας αυτό που τους λέει είναι ότι υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν να φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή μια τέτοια ρύθμιση προστασίας μαρτύρων, καθώς η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν και παραμένει ότι η σκευωρία της Νοβάρτης στήθηκε με εργαλείο αστήρικτες και αναπόδεικτες καταθέσεις προστατευόμενων από την τότε εισαγγελέα κατά διαφθορά στην κυρία του Λουπάκη. Και γι' αυτό ζητάει μέχρι τέλους να βγουν οι κουκούλες. Λοιπόν, επομένως, υπήρξε μια διάσταση απόψεων μεταξύ επί της ουσίας Σιάρα και κυρίου Γεωργιάδη, την οποία προσπάθησε να κάνει τον πυροσβεστήρα ο κύριος οικονόμου, λέγοντας ότι δεν ήταν στο πλαίσιο του διαλόγου ό,τι έγινε, δεν υπήρξε καμία αντιμαχία μεταξύ των υπουργών, ήταν διάλογος με διαφωνίες. Μάλιστα. Αν και οι φήμες λένε ότι υπήρχε τσακωμός. Επί της ουσίας, Φίλιππε, ένταση μεγάλη. Και εγώ αυτό άκουσα από ανθρώπους που είναι στους διαδρόμους της Βουλής. Καλά, ότι και είναι πράγμα το οποίο το έχουν μεταφέρει και οι ίδιοι υπουργοί, ίσως. Ναι, ναι. Ναι, στις παρέσεις και στους φίλους τους, ότι να έγινε βασαρία και έγινε τώρα να δεις. Αυτό, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ που λέμε. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε άλμα και του πληθωρισμού, έχουμε και τεράστιες αυξήσεις. Πάμε να δούμε πού έφτασε η αύξηση. Γιατί αυτό το οποίο θα δείτε, δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Ναι, πραγματικά έχει φτάσει ο πληθωρισμός στο 7,2 για τον μήνα Φεβρουάριο. Να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε. Ναι, επί της ουσίας είναι η αύξηση των τιμών έναντι του μισθού που λαμβάνει ο κάθε πολίτης. Αυτή λοιπόν η αναντιστοιχία έχει φτάσει πια σε ένα 7,2, ενώ πέρσι ήταν στο 0,2. Είναι δηλαδή τρελές οι διαφορές και ο πληθωρισμός ανέβηκε κατακόρυφα. Το θέμα εδώ πέρα είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι ότι έχουμε τεράστια αύξηση στο σύνολο. Στο σύνολο του ρεύματος, να πούμε. Αυτή είναι φυσικό η αιτία. Φυσικό αέριο. Έτσι. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις λοιπόν που φέρνει ο πληθωρισμός εντοπίζονται στο φυσικό αέριο, ναι, με 78,5% αύξηση. Είναι υπερφυσικό. Πάμε. Στο ηλεκτρικό ρεύμα με πόσο? 71,4. Πόσο? 71,4 σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης με 41%. Σε σχέση με πέρσι, την ίδια ημερομηνία με πέρσι. Και στα καύσιμα με 23,2%. Στα λαχανικά! Στα λαχανικά, που είναι η τροφική αλυσίδα. Ναι. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, 15,2. Και το αρνάκι? Ενώ αρνάκι και κατσίκι, άστο. 14,4% πάνω από την ήδη αυξημένη. Όλα αυτά σε σχέση με πέρσι. Για να καταλάβετε το τι ακριβώς γίνεται και πού πηγαίνουμε. Άρα ο καταναλωτής έχει γδαρθεί. Μάρτης γδάρτης, κυριολεξία είναι. Με άλλα λόγια, όσα και αν σου δώσουν για αύξηση, εφόσον ο πληθωρισμός είναι τέτοιος και οι τιμές είναι τόσο μεγάλες, είναι δώρον άδωρον. Μάλιστα. Πάμε τώρα, Σταύρο Λόρου, σε εσένα. Έχουμε μια νέα καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Με έδερνε για χρόνια μπροστά τα παιδιά μου. Καταγγέλει μια γυναίκα. Μια γυναίκα, λοιπόν, από τα Χανιά, εδώ και αρκετά χρόνια δεχόταν βία και σωματική και λεκτική από τον σύζυγό της, από τον 37χρονο. Μάλιστα, η γυναίκα κατήγγειλε ότι την χτυπούσε ακόμα και μπροστά στα δύο παιδιά που είχαν. Για αρκετά χρόνια, λοιπόν, δεν μιλούσε, καθώς προσπαθούσε να κρατήσει την οικογένεια μαζί. Κάποια στιγμή έφτασε ο κόμπος στο χτένι, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, έδειξε και τους μόλοπες που είχε, έκανε την καταγγελία. Φυσικά, ο 37χρονος συνελήφθη και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Πάμε. Δυστυχώς είναι
η πραγματικότητα αυτή η οποία συμβαίνει και βλέπουν σε αστυνομικά τμήματα οι αστυνομικοί, έρχονται λέει πολλές κακοποιημένες γυναίκες. Ναι, που δεν το λέγανε κιόλας. Είναι περισσότερα τα θύματα των κακοποιημένων γυναικών που πάνε σε αστυνομικά τμήματα παρά άνθρωποι για να καταγγείλουν ότι χάσανε την ταυτότητά τους ή το πορτοφόλι τους. Είναι περισσότερα τα θύματα της βίας αυτής που πάνε σε αστυνομικά τμήματα. Πάμε τώρα σε σένα, Χαρά Λεμονή, και πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τον Αλέξη Κούγια, όπου το Σωματείο Στήριξης Διεμφυλικών Ατόμων τον στέλνει στο πειθαρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου. Ναι, αυτό συμβαίνει μετά από τις τελευταίες του δηλώσεις και χαρακτηρισμούς με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη. Το Σωματείο λοιπόν Στήριξης Διεμφυλικών τον στέλνει στο πειθαρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες δηλώσεις τρανσφοβικές και άκρως ρατσιστικές. Σύμφωνα με την διαδικασία Φίλιππε, το Σωματείο θα καταγγείλει τον κύριο Κούγια για να βρεθεί ενώπιον του πειθαρχικού και για να δώσει εκεί τις εξηγήσεις για το όσο έχει πει. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο δικηγόρος του Σωματείου, ο κύριος Βασίλης Σωτηρόπουλος. Σε μια ανακοίνωση που έχει βγάλει το Σωματείο Διεμφυλικών, ότι ζητεί από το πειθαρχικό να επέμβει για την περίπτωση του κύριου Κούγια. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών έχει ακούσει τις δημόσιες δηλώσεις που έχει κάνει το συγκεκριμένο πρόσωπο, οι οποίες είναι καθαρά τρανσφοβικές, είναι αντίθετες σε όλη την κοινότητα των διεμφυλικών, έτσι όπως έχουν διατυπωθεί. Έχουμε αποφασίσει να λάβουμε όλα τα νόμιμα μέτρα που υπάρχουν, ασκώντας κανονικά τα δικαιώματα που μας δίνει ο νόμος κατά των διακρίσεων με κριτήριο του ταυτότητα φύλου. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, όπως έχει ανακοινώσει και με το δελτίο τύπου του, θα προχωρήσει κανονικά στη διαδικασία της καταγγελίας εναντίον του συγκεκριμένου δικηγόρου ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ζητώντας να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις για αθέμητες δηλώσεις δικηγόρου εκτός της επαγγελματικής και στην ιδιωτική του ζωή. Τι μπορεί να επιβάλλει το πειθαρχικό στο συγκεκριμένο δικηγόρο? Πρώτα απ' όλα θα γίνει μια προκατακτική εξέταση από τον δικηγορικό σύλλογο. Θα του γνωστοποιηθεί η καταγγελία που θα υποβληθεί από το Σωματείο και θα κληθεί να απαντήσει εγγράφως σε σχέση με αυτά για τα οποία καταγγέλλεται, δηλαδή για τις συγκεκριμένες τρανσφοβικές δηλώσεις που έκανε εις βάρος της κοινότητας των διεμφυλικών. Ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δώσει ο συγκεκριμένος ελεγχόμενος δικηγόρος, στη συνέχεια ο εισηγητής θα κρίνει κατά πόσο θα πρέπει να εισαχθεί η υπόθεσή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο θα τον καλέσει και αυτόν αλλά και εμάς σε ακρόαση, προκειμένου να αποφασιστεί αν όντως παραβίασε τον κώδικα δικηγορικής επιλογίας και τον νόμο περί δικηγόρων, προκειμένου να του επιβληθεί μια σχετική κύρωση, αν κληθεί τελικά ότι πρέπει να του επιβληθεί μια κύρωση, η οποία μπορεί να είναι από απλή επίβληψη έως και αναστολή της ισχύως της άδειάς του δικηγόρου. Διαβάζω επίσης στο δελτίο τύπου ότι θα χρησιμοποιήσετε όλα τα ένομα μέσα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε πρώτα με την καταγγελία στο αρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στη συνέχεια εξετάζουμε την δυνατότητα για προσφυγή στη δικαιοσύνη με την πιθανή κατάθεση μήνυσης για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου και ενδεχομένως και για αγωγή αποζημίωσης για τη χρηματική ικανοποίηση του σωματείου λόγω της ηθικής βλάβης που τυχόν έχει προκληθεί. Μάλιστα, πάμε τώρα σε σένα, Σταύρο Λελούρου, γιατί έχουμε θρίλερ με νεκρό βρέφος, ανθρωποκτονία, ερευνά η αστυνομία, συνελήφθησαν οι γονείς, για ποιο λόγο? Να πούμε ότι το 2,5 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε λοιπόν στο νοσοκομείο με σπασμούς. Εκεί, μετά από λίγη ώρα που μεταφέρθηκε και σε άλλο νοσοκομείο, κατέληξε. Έγινε η ιατροδικαστική εξέταση και τελικά αποκαλύφθηκε ότι το 2,5 μηνών βρέφος είχε βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, κάτι που τελικά έφερε και το θάνατο στο βρέφος. Αμέσως λοιπόν συνελήφθησαν οι γονείς του, γιατί κατευθείαν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν οι αρχές ήταν ότι μάλλον κάτι είχε συμβεί με τους γονείς, καθώς οι γονείς επιμένανε ότι το παιδί απλά έπεσε και χτύπησε, ενώ πέρα από τις κρανοεγκεφαλικές κακώσεις βρέθηκαν και άλλα χτυπήματα τα οποία ήταν αδύνατο να έχουν προέλθει από κάποια πτώση. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μία έρευνα για να δουν αν όντως φταίνει οι γονείς ή αν πραγματικά συνέβη κάτι άλλο στο παιδί, αν δηλαδή κάποιος άλλος ήταν αυτός ο οποίος μπήκε στο σπίτι και χτύπησε τόσο άσχημα το βρέφος. Στην Κύπρο έχει γίνει? Είναι στην Κύπρο. Μάλιστα. Το οποίο εξετάζονται Έλληνες γονείς να δούμε τι ναι, ακριβώς ναι.
Γιατί ήδη υποστηρίζουν ότι το παιδί έπεσε. Από εκεί τους κινήθηκε η υποψία και συνελήφθησαν οι γονείς. Μάλιστα. Άλλη μια υπόθεση, άλλη μια υπόθεση η οποία μας δημιουργεί θλίψη. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Φύγαμε. Να αλλάξουμε κλίμα, λέω. Να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε λοιπόν να διασκεδάσουμε. Πάμε να μας φύγει η μαυρίλα όλη αυτή η οποία έχει έρθει στη ζωή μας. Πάμε λοιπόν σήμερα Πέμπτη. Πάμε να γλεντήσουμε στο Vegas Live Stage. Με ποιους? Με Ζαφύρη Μελά, Ζαφύρη Μελά, Βασίλη Τερλέγκα, Αλέκο Ζαζόπουλο. Σήμερα μεγάλη πρεμιέρα, Πέμπτη, full θέρμανση, full η διασκέδαση στο Vegas Live Stage. Vegas Live Stage. Ζαφύρης Μελάς. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Βασίλης Τερλέγκας. Κι όπως τα παίρνω τις τροφές. Αλέκος Ζαζόπουλος. Στη δικιά της αχαρισής. Vegas Live Stage. Κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Πέτρου Ράλι 29 Ταύρος. Ζαφύρης Μελάς. Ο ίδιος άνθρωπος. Βασίλης Τερλέγκας. Αλέκος Ζαζόπουλος. Άμα θέλεις εσύ. Κάθε Πέμπτη και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πέτρου Ράλι 29 Ταύρος. Τηλέφωνο κρατήσεων 212-214-5050. Μάλιστα λοιπόν, Vegas Live Stage σήμερα πρεμιέρα με ένα σούπερ λαϊκό πρόγραμμα με Ζαφύρη Μελά, Βασίλη Τερλέγκα και Αλέκο Ζαζόπουλο. Πάμε όμως γρήγορα να προστατεύσουμε και τις περιουσίες μας. Πάμε λοιπόν να δώσουμε κάμερα ασφαλείας για εσάς. Γιατί τι συμβαίνει, πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται στο σπιτικό μας, είτε μέσα είτε έξω. Ο κίνδυνος τεράστιος. Ο κίνδυνος των κλοπών τεράστιος. Με ποιον τρόπο μπορούμε τώρα λοιπόν να αποκτήσουμε κάμερα ασφαλείας για την προστασία μας και τη δική μας και του σπιτιού μας φυσικά και της οικογένειάς μας. Αν βλέπαμε και το τηλέφωνο και την τιμή, καλό θα ήταν βέβαια. Για να μπορέσουν και οι φίλοι τηλεθεατές να επικοινωνήσουν στο 218-218-9400 για να προμηθευτούν κάμερα ασφαλείας ασύρματη Wi-Fi μόνο με 39 ευρώ και δωρεάν τα έξοδα αποστολής τώρα με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας για να ξέρετε τι συμβαίνει μέσα και έξω το σπίτι σας. Είναι αδιάβροχοι με υπέρυθρες λάμπες που σημαίνει ότι και μέσω σκοτάδι θα μπορείτε να βλέπετε και να έχετε εικόνα αλλά και ήχο. Κάμερα ασφαλείας τώρα, μόνο με 39 ευρώ για εσάς, ασήμαντη Wi-Fi, με δωρεάν τα έξοδα αποστολής για όλους εσάς. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει η Νικολέτα Βλαδιανού, η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία, τι λέει, ότι πήρε επίδομα... 250 ευρώ. 225 ευρώ. 225 ευρώ, συγγνώμη, το ανέβασα. Δίνεις και αυξήσεις εσύ. Δίνω και αυξήσεις. 225 ευρώ λοιπόν, και λέει τι να τα κάνω, θα τα βάλω, λέει να τα πληρώσω για να πληρώσω το ρεύμα. Μιλάει φυσικά και για την περίοδο έτσι της πανδημίας που κλείσαν όλα τα θέατρα, παίρναν ένα επίδομα και αυτά το επίδομα που έπαιρναν αναγκάστηκαν να το δουν για να πληρώσει το ρεύμα. Πάντα. Αυτή την παράσταση, γιατί η προηγούμενη με την Μιμή Ντενίση κόπηκε νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε. Ναι, ήμουν σε αυτή τη μεγαλειώδη παράσταση και από Σμύρνη Σαλονίκη, μια τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Μας διέκοψε βέβαια αυτό το κύμα το απίστευτο της πανδημίας. Ξεκινήσαμε πάλι διθυραμβικά, αλλά πάλι αναγκαστήκαμε λόγω του μεγάλου κόστους που είχε μια παραγωγή 60-30 τεχνική και 30 ηθοποιοί, αναγκάστηκε η παραγωγή να μας σταματήσει νωρίτερα, πράγμα το οποίο δεν ήταν ευχάριστο βέβαια για μας. Μέχρι πότε ξέρατε ότι θα πήγαινε? Μέχρι το Πάσχα. Σας αποζημιώνουν, παίρνετε πάλι ηθοποιοί αυτό το επίδομα? Όχι, πήραμε ένα είδος αναστολής από 15 Γενάρη 20, τέλος πάντων, σταματήσαμε μέχρι τέλος, το οποίο είναι το μισό βέβαια, δεν είναι 5-3, είναι 2-25. Για να μου πεις, θα τα κάνεις αυτά, να πληρώσουμε τη ΔΕΗ τουλάχιστον, διότι ξέρετε πόσο αυξημένη είναι. High Rock. Επίκειται η δίκη του κυρίου Φιλιππίδη. Πώς ήταν η δική σας συνεργασία? Ιδιαίτερα απαιτητικός και ήταν κατακτητικός, για να πω την σωστή λέξη. Το οποίο δεν είναι κακό. Απλώς εμένα δεν μου κόλλαγε. Και έχετε συνεργαστεί και με τον κύριο Χαϊκάλη? Με όλους παιδιά έχω συνεργαστεί, γιατί ήταν η γενιά μου. Όσον αφορά τον Παύλο, τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν διώκεται για κάτι όμως. Κάπου μην καταντήσει και κυνήγι μαγισσών όλο αυτό το πράγμα. Γιατί χάνει και τη δυναμική του σε σοβαρά θέματα μετά. Αν τα φέρνουμε όλα μαζί στο ίδιο επίπεδο.
Αυτά λοιπόν είπε η Νικολέτα Βλαβιανού. Πάμε τώρα γρήγορα γιατί έχουμε ανατροπή με την τηλεθέαση. Μεγάλη ανατροπή στα δελτία ειδήσεων. Με κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη στην ενημέρωση ο τηλεοπτικός σταθμός. Open. Open. Το Open λοιπόν πρώτο σε τηλεθέαση στο δελτίο ειδήσεων. Το Open πρώτο και τελευταίο και καταϊδρωμένο. Δεν βάζω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη ΕΡΤ. Ναι. Το Sky. Ο Sky τελευταίος. Τελευταίος. Για πάμε να μας δώσει τη σειρά. Πάμε να μας δώσει τη σειρά. Ωραία, το πιάσω για να εγώ. Δουν και οι φίλοι τηλεθεατές ποιο κανάλι και ποιο δελτίο εμπιστεύονται αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Να πιάσουμε από το τέλος προς την αρχή. Είπαμε. Τελευταίο εκτός της κρατικής τηλεόρασης. Πάμε για τη ιδιωτικά κανάλια. Ωραία, πάμε. Sky 9,1. Τελευταίος είναι ο Sky. Βέβαια. Τελευταίος ο Sky λοιπόν με 9,1. Τελευταίος. Σύνολο αυτό. Ναι, στο δυναμικό κοινό. Βέβαια. Έχεις και το γενικό σύνολο. Έχω και το γενικό 12,5. Μάλιστα. Πάμε μετά Mega. Mega. Πρώτη-τελευταία θέση το Mega. Πρώτη-τελευταία θέση 11,1 στο δυναμικό. Ναι. 12 στο γενικό σύνολο. Μάλιστα. Μετά πιο πάνω έχουμε τον Α. Τρίτη θέση από το τέλος. Ναι. 11,2 στο δυναμικό. Ναι. 11,5 στο γενικό σύνολο. Που θυμόμαστε ότι ο Α ήταν πάντα πρώτος. Ήτανε. Ναι. Μετά πάμε. Αντένα. Λίγο πιο πάνω. Ναι. 11,3. Ναι. Στο δυναμικό. 12,2 στο γενικό σύνολο. Μάλιστα. Μετά Star. 11,5. Άρα, δεύτερο στην ουσία το είναι Star. Το δελτίο ειδήσεων του Star. Ναι, με 11,5 στο δυναμικό. Ναι. 11,8 στο γενικό σύνολο. Ναι. Και πρώτο το Open με 12,3 στο δυναμικό σύνολο. Επειδή μας έπεσε το τέλος, πάμε να τα πεις τώρα και από την αρχή. Πρώτος λοιπόν. Open. Open. Δεύτερο. Star. Star. Τρίτο Αντένα. Αντένα. Τέταρτο Α. Ο Α τέταρτος. Πέμπτο Μέγκα. Ναι. Έκτο και τελευταίο καταϊδρωμένο το Sky. Μάλιστα. Αυτά τα νούμερα τηλεθέασης. Για τα δελτία ειδήσεων, για να καταλάβουμε ο κόσμος ποιο σταθμό εμπιστεύεται για την ενημέρωσή του. Πάμε τώρα όμως να δώσουμε μια πάλ τοτάλ. Πάμε να δώσουμε την αγαπημένη αναπλαστική κρέμα, η οποία τι κάνει, επουλώνει μικροτραυματισμούς, απαλύνει ρητίδες, απομονώνει τοξίνες, αντιμετωπίζει ειδήματα από χτυπήματα ή τσιμπήματα, ανακουφίζει μυϊκούς πόνους, βοηθάει στην ανάπλαση των ιστών του δέρματος, διατηρεί νεανική την επιδερμίδα σας, βελτιώνοντας την ελαστικότητά της. Τι άλλο κάνει? Προστατεύει τα κύτταρα από το οξυδοτικό στρες, ενώ καταπολεμά τις δραγάδες. Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Εδώ η Απάλ Total. Μια σούπερ προσφορά για όλους εσάς. Απάλ Total, όπου θα τα αποκτήσετε σήμερα. Ένα Απάλ Total με 19,90 και δύο Απάλ Total με 29,90. Είναι η αγαπημένη Απάλ Total, η οποία θα βοηθήσει για να αντιμετωπίσετε τα δερματικά σας προβλήματα. Να πούμε επίσης ότι η Απάλ Total βοηθάει πάρα πολύ και στη μείωση εμφάνιση τη κυταρίτιδα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τσιμπήματα, σε χτυπήματα. Είναι κατάλληλη και για γυναίκες και για άντρες και για παιδιά. Είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν. Μπορείς να το χρησιμοποιείς σε όλο το σώμα, όλους τους μήνες του χρόνου και οποιοδήποτε δερματικό πρόβλημα αποτελεί πλέον παρελθόν από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσει το Απάλ Total. 2-11-1600 λοιπόν, εδώ η νούμερο 1 αναπλαστική κρέμα είναι η λύση, φυσική λύση. Ή αντιμετωπίσετε δερματικά θέματα. Ένα Απάλ Total 19,90, δύο Απάλ Total 29,90 τώρα. Σούπερ προσφορά της TV Forum για όλους εσάς στο 2-11-1600. Μόνο με αυτή την χαμηλή τιμή, πιο φτηνά δεν γίνεται. Για να κάνει δουλειά και θα δείτε δουλειά, το δέρμα σας το δείτε, πώς θα αλλάξει, πώς θα θεραπευτεί, πώς θα γίνει ανάπλαση του δέρματός σας. Τώρα λοιπόν στο 2-11-1600, ένα Απάλ Total 19,90, δύο Απάλ Total με 29,90 για όλους εσάς. Και πάμε τώρα να δούμε τον Πάνο Σόμπολο, τον μεγάλο Πάνο Σόμπολο, η ιστορία του αστυνομικού ρεπορτάζ και πρώην Προέδρου της Ένωσης Συντακτών, ο οποίος μιλάει και λέει για τη φόνησα, για ποια φόνησα. Για αυτή τη φόνησα που έχουν χαρακτηρίσει μέσα ενημέρωσης και αναφερόμενος στην υπόθεση. Σε μια υπόθεση που είχε προκύψει πριν αρκετό χρονικό διάστημα. Ναι. Η Λακωνία. Ναι. Για πες μας χαρά. Ναι, ο βετεράνος. Με δύο κουβέντες για να τον ακούσουμε τον κύριο Σόμπολο. Με αφορμή λοιπόν την υπόθεση της Πάτρας, ναι. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και έφερε σαν παράδειγμα τη διπλή δολοφονία στη Λακωνία, όπου βρέθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα, για την οποία δολοφονία η κόρη που είχε κληρονομικές διαφορές με τους γονείς καταδικάστηκε σε δυσισόβια, αλλά τελικά η δράση ήταν μία συμμορία δολοφόνων
που είχαν συλληφθεί στην Αθήνα και ομολόγησε και αυτό το διπλό έγκλημα. Να τον ακούσουμε. Αναφέρω συχνά ένα παράδειγμα που περιλαμβάνεται στο βιβλίο μου, σε αυτό του... Τα τραγικά γεγονότα της τελευταίας 35 ετίας, όπως τα έζησα. Αναφέρω ένα περιστατικό που είχαμε μια διπλή δολοφονία στην Λακωνία. Βρέθηκαν νεκροί ο άντρας και η γυναίκα του, ιδιοκτήτες ταβέρνας. Εκεί στο χωριό γινόταν σούσουλο, είχα πάει εκεί κάτω, ήμουνα τότε εδώ, στην ΕΡΤ δούλευα. Δεν είχα πάει στο Μέγκα. Λοιπόν, πήγα στην κάτω, στο χωριό, πήρα συνεντεύξεις τον έναν από τον άλλον, συλλαμβάνεται η κόρη ότι το έκανε. Εμείς λέγαμε τότε, οι εφημερίδες γράφανε, οι φώνησαν, συλλαμβάνεται η κόρη. Εγώ πήρα συνέντευξη από την κόρη και τη μεταδώσαμε εδώ στην ΕΡΤ. Δεν είμαι εγώ, δεν το έκανα εγώ. Όλοι λέγανε, αυτή το έκανε, εκείνη το έκανε. Τελικά, πάει στο δικαστήριο. Δικάζεται, φυλακίζεται. Καταδικάζεται δυσισόβια, ότι σκότωσε τη μάνα της και τον πατέρα της. Δεν σκότωσα, κύριε Σόμπολε, εγώ τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Και τον πατέρα μου τον αγαπούσα πολύ, τον φρόντιζα. Εμείς, βέβαια, αυτό είχε η αστυνομία, αυτό μας ανακοίνωσε. Και αυτό έλεγαν και οι περίοικοι, χωριό, το χωριό εκεί. Είχε διαφορές με τη μάνα της, τον πατέρα της, για κληρονομικά, για περιουσίες και γι' αυτό τους σκότωσε κλπ. Λίγο πριν εκδικαστεί η υπόθεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, συλλαμβάνεται μια συμμορία δολοφόνων εδώ στην Αθήνα και μεταξύ των άλλων ομολογούν ότι διέπραξαν και το διπλό έγκλημα στην Λακωνία. Φυσικά αθωώθηκε στο δεύτερο βάθμιο, αλλά αυτή την κοπέλα μπορείς να μου πεις πώς θα την αποζημιώσεις, που εμείς τη λέγαμε η φόνησα, η δολοφόνησα, η μητροκτόνος, η πατροκτόνος, ό,τι θέλεις χαρακτηρισμούς. Ναι, ναι. Μάλιστα. Φοβερά τα όσα αποκάλυψε ο Πάνος Σόμπολος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.